Ναι, είμαστε έτοιμοι. Όλα είναι έτοιμα να υποδεχθεί ο Δήμος μας αυτή την 5η 18 Απριλίου την Ολυμπιακή Φλόγα. Θα ταξιδέψει όλη την Ελλάδα με τελικό προορισμό το Παρίσι τον Ιούλιο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Εδώ θα πραγματοποιηθεί μια τελετή στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, από όπου μετά η Ολυμπιακή Φλόγα θα μεταφερθεί με αυτοκίνητο στη Συμβολή των Οδών Παπανδρέου και Δημοκρατίας, όπου με λαμπαδιοδρόμους θα έρθει στη πλατεία του Αγίου Τίτου και εκεί θα υπάρξει μια εκδήλωση. Έχουμε συνεννοηθεί με σχολεία, με φορείς. Θα υπάρξει έτσι ένα δρόμενο. Είναι την 5η γύρω στις 1 η ώρα θα γίνει αυτό. Το 10.30 θα είναι στην Κνωσό, μετά στην πλατεία στον Αγίου Τίτου περίπου κατά τη 1 η ώρα. Και μετά το Ηράκλειο Κήρυτσα πάει και φεύγει και πάει και σε άλλες περιοχές νομίζω της Κρήτης, έτσι. Ναι, πάει Ρέθυμνο και Χανιά. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ από την Συμβολή των Οδών Παπανδρέου Δημοκρατίας. Εκεί στο μέσο ουσιαστικά της Δημοκρατίας. Μιλήσατε για λαμπαδιδρόμους οι οποίοι θα μεταφέρουν μέχρι την πλατεία του Αγίου Τίτου, όπου θα γίνει και αυτό το event το οποίο εξετάζεται, την Ολυμπιακή Φλόγα. Νομίζω ότι αξίζει να αναφερθούμε και στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι πραγματικά δίνουν τον εαυτό τους για τον αθλητισμό και τους αξίζει αυτή η αναφορά που θα μεταφέρουν τη φλόγα. Ναι. Από το Δήμο Ηρακλείου ζητήθηκαν 6 άτομα. Βέβαια ζητήσαμε παραπάνω, αλλά το αρνήθηκε η Ολυμπιακή Επιτροπή, γιατί έχουν και αυτοί να προτείνουν κάποια άτομα. Εμείς, ο Δήμος Ηρακλείου, με την Επιτροπή που όρισα εγώ, επιλέξαμε 2 άτομα από το Στίβο, 2 από κολύμβηση και 2 αμαία. Τα άτομα αυτά είναι η κυρία Στέλλα Πιλάτου, πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Άλμες Μήκος, δεύτερη θέση. 5η θέση στο Πανευρωπαϊκό Ανδρών Γυναικών, 3η θέση στο Παγκόσμιο Φυσικό. Δηλαδή έχουν κάποιες διακρίσεις όσον αφορά. Σωστά. Η κυρία Ειρήνη Βασιλείου, πρωταθλήτρια στα 400 μέτρα 2 φορές. Συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο και στο Τόκιο. Στα 400 μέτρα, 3 φορές σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου. Ο Μιχάλης Καλαράκης είναι πρωταθλητής παραϊδικής δεξιοτεχνίας. Συμμετέχει στους Παραλυμπιακούς Αγώνες του 24, 11ο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2022 και 1ο στο Πανευρωπαϊκό του 23. Είναι ένα κοριτσάκι, η Ραφαέλα Δαμιανάκη, η οποία είναι 14 ετών, η οποία είναι αθλήτρια στα Special Olympics στην ενόργανη. Είναι ο Βασίλης ο Κακουλάκης, πρωταθλητής κολύμβησης και μέλος εθνικής ομάδας κολύμβησης της Αγγλικής Θάλασσας και πισίνα στα 50 μέτρα και 25, πρωταθλητής στην κλασική κολύμβηση και στη μαραθώνια κολύμβηση Open Water. Και είναι επίσης και η Άρτεμις Κουτράκη, καλλιτεχνική κολύμβηση. Πρωταθλήτρια συγκροτημένης κολύμβησης, μέλος της εθνικής ομάδας, με συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στην Ντόχα το 24, χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το 24 και αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 23. Όλοι λοιπόν αυτοί είναι που θα μας εκπροσωπήσουν σαν Δήμος Ηρακλείου. Μάλιστα. Επίσης υπάρχουν και συνοδοί λαμπαδιοδρόμων από την Ελληνική Ομοσπονδία Kickboxing, από την Πυγμαχία, από την Άρτη Βαρών, από την Κολυμπητική Ομοσπονδία, από την Ένωση Σωματείων Πεντοσφαίρησης και Ένωση Καλαθοσφαίρησης Σωματείων Κρήτης και από τα Special Olympics. Κύριε Τσαπάκη, επειδή καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν ή χρειάζονται για να γίνουν το δικό τους το χώρο και το δικό τους το χρόνο, θα παρακαλούσα πάρα πολύ, επειδή από την προηγούμενη μέρα, κοιτάξτε, είναι η μεγάλη απεργία της ΓΕΣΕ. Θα γίνονται κινητοποίησεις στο κέντρο του Ηρακλείου. Την επόμενη μέρα Ολυμπιακή Φλόγα, με διάφορες εκδηλώσεις επίσης στο Ηράκλειο. Αν έχετε τη μεγάλη την καλοσύνη, επειδή είπατε ότι ξέρετε εδώ θα συμμετέχουν και σχολεία κλπ, να μας δώσετε λίγο το διαδικαστικό. Θα υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία από όπου θα μπορούν να παρακολουθήσουν σχολεία, θα συμμετέχουν σχολεία, υπάρχει κάποια πρόνοια σε ό,τι έχει να κάνει με κλείσιμο ενδεχόμενα δρόμων, γιατί είπατε στην αρχή ότι θα είναι στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Έχετε την καλοσύνη να μας τα δώσετε όλα αυτά ως δεδομένα, ως στοιχεία? Στον αρχαιολογικό της Κνωσού θα γίνει μέσα στον χώρο, οπότε δεν χρειάζεται να το, δεν θα πάνε σχολεία εκεί πέρα. Τα σχολεία θα είναι από τη Δημοκρατία μέχρι το δρόμο που, μέχρι τον Άγιο Τίτο, με την πλατεία του Άγιο Τίτο. Θα παρακολουθούν. Ναι. Τα σχολεία είναι τα εμπλεκόμενα σχολεία που βρίσκονται, φανταστείτε, θα είναι σαν μια παρέλαση.
Εμπλεκόμενα σχολεία που βρίσκονται που εννοείται στην περιοχή Λεωφόρος Δημοκρατίας. Περιοχή. Άρα μιλάτε για, για το Λύκειο Γυμνάσιο, Τρίτο Γυμνάσιο Λύκειο, μιλάτε για το Καπετανάκιο και για ποιο άλλο μιλάτε. Αυτά έχουν αποφασίσει εκπαιδευτικοί. Αχα. Ναι. Θα είναι Καπετανάκιο, θα είναι το Γερογυμάκιο, θα είναι... το τρίτο λύκειο. Ωραία. Αφού λοιπόν η εκδήλωση είναι 12.30 στην Γνωσό και στη μία θα είναι στον Άγιο Τίτο, από τις 12.00-12.30 για να ξέρει και ο κόσμος, εκείνοι οι οποίοι μένουν στην περιοχή, ενδεχόμενοι χρήστες της Δημοκρατίας και της Παπανδρέου, ότι θα υπάρχει και θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόσβασή τους για κάποια ώρα, 1-2 ώρες όσο χρειαστεί για την ασφάλεια όλων, ότι θα είναι κλειστοί αυτοί οι δρόμοι. Ναι, έχει αναλάβει και η Δημοτική Αστυνομία και η Τροχία. Ναι. Θα κλειστεί το ένα ρεύμα της Δημοκρατίας το διάστημα αυτό. Περίπου κάνα 4-20 λεπτά. Δεν θα κλειστεί δηλαδή πάρα πολύ. Ωραία, εντάξει, για να έτσι, είναι απαραίτητο να ξέρουμε το τι ακριβώς γίνεται. Καλά, εκεί μετά στη συνέχεια στους πεζόδρομους, στον Άγιο Τίτο, Λότζια κλπ. Γύρω και τριγύρω, 25 Αυγούστου τα πράγματα είναι πολύ πιο άνετα για να μπορέσει να εξελιχθεί αυτό το event. Και αμέσως μετά Ολυμπιακή Φλόγα, η οποία φεύγει και πηγαίνει. Ανάλογες εκδηλώσεις, ανάλογο πέρασμα και από εκεί, Ρέθυμνο και στη συνέχεια Χανιά, όπως είπατε πριν από λίγο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να ξέρουμε πριν σας αποχαιρετήσω στο διαδικαστικό? Όχι, θα θέλαμε τον κόσμο να είναι στη διαδρομή αυτή, να παρακολουθήσει τους λαμπαδιοδρόμους, να τους χειροκροτήσει. Λοιπόν, την 5η 18 του μήνα να κατέβει στο κέντρο περίπου 12.30 με 1 η ώρα να χειροκροτήσει τους λαμπαδιοδρόμους μας.